Καλημέρα παιδιά, είμαι ο Κέρκ και καλώς ήρθατε στο 13ο επεισόδιο του Elder Scrolls 5 Skyrim. Ναι, το ξέρω ότι όποιος πάει να μου πει τώρα κάτι θα πρέπει να διαβάζω, αλλά δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Θέλω να τελειώσω το επεισόδιο και μετά θα πιάσω να διαβάσω, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όπως έλεγα, σε αυτό το επεισόδιο, καταρχάς από ό,τι μπορείτε να παρατηρήσετε, έχω βάλει ένα mod για τον χάρτη που κάνει να φαίνονται δρόμοι. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο κατά τη γνώμη μου, με έχει βοηθήσει αρκετές φορές. Και τέλος πάντων, σε αυτό το επεισόδιο θα χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά το Elder Scroll στο Throat of the World. Throat είναι ο θώρακας, αν θυμάμαι καλά. Ή μπορεί και όχι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάμε. Και θα κάνουμε κάτι σαν ταξίδι στο χρόνο, να σας πω περίπου. You have it. The Kel. Όνετο. The Elder Scroll. Tidkrech Kalos. Time shudders at its touch. There is no question. You are doom driven. You have it. The Kel. The Elder Scroll. Tidkrech Kalos. Time shudders at its touch. Και τέλος πάντων, εντάξει. There is no question. You are doomed. Πρέπει να πάτε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ανοίγετε τα items. Στην κατηγορία MISC. Ή νομίζω όχι, στα βιβλία είναι. Λάθος μου. Και πατάτε το Elder Scrolls. The very bones of the... Τώρα ας ταξιδέψουμε στον χρόνο. Με το Elder Scroll ουσιαστικά και με το ταξίδι στο χρόνο θα μάθουμε την κραυγή Dragonrend. Η Dragonrend ουσιαστικά μπορεί να φέρει κάτω ένα δράκο. Αρχίδιε. But I honor your courage. Creepwolf Akrin. Die now in vain. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Προχώρα. Έρε να μου έγινε. Μα καλά, γιατί χρησιμοποιούν dual handed. Ενώ πολύ απλά μπορεί να τον βιάσει με ένα dual wielded όπλο. Και πολύ πιο γρήγορο damage έχει και πολύ πιο δυνατό άμα το αναβαθμίσει. Hakon! A glorious day, is it not? Μηδέν απλό το τέλος μακάριζε. What else is there? Battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. What peace? Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us, even now? We blooded him well. Four of his kin have fallen to my blade alone. None have yet stood against Alduin himself. Golfor, Sori, Birka. They do not have time. Once we bring him down, I promise, I will have his head. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Για όσους αναρωτιούνται τώρα, δεν κάνω commentary για να δείτε τι γίνεται στην ιστορία. Feldir, we agreed not to use it. I never agreed. And if you are right, I will not need it. We will deal with Alduin ourselves. Hear it now. Ναι. We shall see soon enough. Alduin approaches. Πού είναι ρε παιδιά, δεν τον βλέπω. So be it. Αυτός, όχι. Α, καλώς σαν. Ναι. Ταλούντις. Α, ναι. Χιν χιν παλίβ. Ζουού χιντάν. Μια μετάφραση, κυρίως. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. Αυτή ήταν κραυγή η λεγόμενη Dragonrend. Εν τω μεταξύ ξέρω που είναι ηλίθιοι, περιμένουν να φύγει το effect.
Μη βρίζεις τον Μπάρθρουνακ, εντάξει. Ναι, ό,τι πεις. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, μάλλον θα γίνει η πρώτη επική μάχη. Πρώτος που πέφτει. Και αυτό είναι το μυστικό της όπλο. You are banished. We shout you out from all our endings until the last. You are banished. Worked. Did it. Ουσιαστικά τον στείλανε στο λεγόμενο Sovngarde. Το Sovngarde είναι όπως και στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο Άδης, ας το πούμε, των Νόρτς, παύλα όλων όσων είναι στο Σκάι. Και στις γύρω περιοχές, Morrowind, Oblivion, γενικότερα. Και εδώ πέρα γίνεται η πρώτη μας μάχη. Καλώς τα αγόρι μου. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με κάτι δυνατό. Έτσι να το πούμε στο μάτι. Σόφε. Έλα πουλάκι μου, έλα πέσε. Αυτό είναι το κακό εδώ μεταξύ. Πρέπει να... Πώς το λένε, στη συγκεκριμένη μάχη πρέπει να κάνει ολόκληρο γύρο μέχρι να πέσει κάτω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε από... Θέλω να δω από πόσο τι έχω. Κάτι μου λέει ότι θα μου φτάσουν. Ενεργοποιώ το Potion of Mana. Ωραία, και το Potion of the Warrior. Και συνεχίζουμε. Έλα, πέσε κάτω που λέγεις. Έλα, έλα. Μη με βαράς, πούστη, δεν σε βαράω. Βασικά εγώ σε βαράω, αλλά έχω το δικαίωμα. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι όταν θα πάει να σηκωθεί να τον τραβάτε εκείνη τη στιγμή και τον Dragonhead. Έλα πουλάκι μου, ψόφα. Παράλληλα, για να μην γίνει καμιά μαλακία, δεν θα κάνω regenerate όλη τη ζωή, δεν χρειάζεται να δεν κάνω regenerate. Wow. Μάλακα σου πάρθω να ξεμεφαράει, τι στον μπούτσο. Α, γάμο, στο μουνί σου. Α, γάμο. Ωραία, τράβα στο διάολο, τέλειωνε, μας έβγαλε στο λόγο σου. Δεν είναι ανάγκη και να μας σκοτώσει. Μαλάκα, μαλάκα. Τα αρχίδια θα μας κλάσει. Τι είναι, θα έρθω να σου μιλήσω. Τέλειωνε. Τέλος πάντων, θα μιλήσω μάλλον σε έναν από τους από κάτω. Γιατί τώρα λογικά θα γίνεται. Βασικά όχι. Μη με ρίξεις κάτω, θα σε πάρει ο διάολος. Yes, but your Zoom. Yeah, are you.
Και στο επόμενο επεισόδιο ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε... Οπα, κόλλησα. Στο επόμενο επεισόδιο ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να... Ας το πούμε να πιάσουμε ένα δράκο. Θα δείτε πως θα γίνει, είναι μέσω μιας παγίδας όλο το σύστημα. Και αυτά ήταν για το 13ο επεισόδιο, θα τα πούμε στο 14ο. Και σε λίγο καιρό θα βγάλω ένα ωραίο easter egg που υπάρχει εδώ πέρα. Αυτά. Καλό σας πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, οπότε το βλέπετε το βίντεο. Καλό Πάσχα, καλά Χριστούγεννα, γενικότερα, ό,τι επιθυμείτε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.